Παρότι οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία στη χώρα όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αντιθέτως σημείωσε μικρή αύξηση. Τον Ιανουάριο, 157.000 επιπλέον Αμερικανοί εργαζόμενοι βρήκαν δουλειά και μάλιστα με ελαφρά καλύτερες αποδοχές. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό ανεργίας ανέβηκε από το 7,8% του Δεκεμβρίου σε 7,9% τον Ιανουάριο, πολύ κοντά στο μέσο όρο του 2012. Η ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες σταθεροποιείται, αλλά δεν αποκτά δυναμική. Το 2,2% αύξηση του ΑΕΠ του 2012 πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3% ανάπτυξη το 2013 για να μειωθεί αισθητά η ανεργία. Και παρότι η επιβράδυση του τελευταίου τριμήνου θεωρείται παροδική, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να συνεχίσει τις ενέσεις ρευστότητας. Ενώ η Γερουσία αποφάσισε να διατηρήσει το όριο του χρέους στα 16,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για ένα ακόμα τρίμηνο, ώστε η κυβέρνηση Ομπάμπα να μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται για να καλύψει τις κρατικές δαπάνες. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο στη ΣΥΠΑ προέρχονται όλες από τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο συνεχίζονται οι περικοπές.